εκκλησία μας, οι μοδηγητές αυτές της υπηρεσίας, οι Ορδάνες Βελόπουλος ονομάζομαι. Είπαμε ότι χαιρόμαστε που η νεολαία είναι κοντά και εμείς θέλουμε να είμαστε κοντά σας, να έχουμε μια συνεργασία όπως την θέλουμε και όπως την θέλουμε, σε υγιείς βάσεις πάντα. Και σίγουρα η νεολαία είναι η καλύτερη μας φίλη, δηλαδή οι νέοι, ειδικά οι ηλικίες αυτές, σαν την ηλικία σας, του ηλικίου, η αυριανή έτσι, η οδηγία, έτσι, οι αυριανοί πολίτες οι οποίοι θα βγουν στους δρόμους, θα οδηγήσουν ένα αντίκυκλο το οποίο για τα τεσσά χρόνια νόμιμη άδεια και τα λοιπά, το αφαιρθήσω με τέτοια. Εγώ θα ήθελα να θέσω τον εαυτό μου στη διάθεσή σας όσον αφορά ερωτήσεις ενδεχομένως να έχετε ετοιμάσει και φαντάζομαι ότι αφορούν το θέμα της οδικής ασφάλειας, κυκλοφορικής αγωγής στους δρόμους κτλ. Ποιες είναι οι πιο συχνές οδικές παραβάσεις από οδηγούς? Οι πιο συχνές. Καταρχάς, να ξεκινήσω κάνοντας ένα έτσι, πολύ πολύ μικρό πρόλογο, να σας βάλω στο πνεύμα. Δυστυχώς, οι Έλληνες οδηγοί κατέχουν μετάλλιο στον παραβατικό. Δυστυχώς το λέω γιατί τα κράτη της Ευρώπης είναι πολλά. Αν πάμε στατιστικά, βλέπετε ότι λέγοντας ότι έχουμε μετάλλιο, είμαστε στην πρώτη τριάδα τετράδα της Ευρώπης. Στα θέματα των νεκρών, των τραυματιών και γενικά των τροχιών ατυχημάτων. Που σημαίνει τι αυτό αναπόφευκτα, ότι κλείνει προς την παραβατικότητα ο ένας οδηγός. Δηλαδή διαπράττει πολλές παραβάσεις. Και ποιες είναι αυτές οι παραβάσεις? Ξεκινώντας, θα έλεγα ότι είναι πυροβολική ταχύτητα. Δηλαδή, οδηγούμε ως Έλληνες και δεν ρυθμίζουμε ταχύτητα σύμφωνα με τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε. Δεύτερο, πίνουμε και οδηγούμε. Είναι ένας θανατηφόρος συνδυασμός, παιδιά. Αλκοόλ και οδήγηση. Λέμε εμείς στην αστυνομία, νοσοκομείο είναι πρωταρχείο. Δηλαδή, ή θα τραυματιστεί ο οδηγός ή θα σκοτωθεί. Ή θα σκοτώσει, ακόμη χειρότερα. Ένας ο οποίος πίνει και κάνει τον όλη, έτσι. Εγώ δεν είμαι ενάντια, δεν είμαστε ενάντια στο να πιει κάποιος και να στήσει κέφι προς Θεού, έτσι. Αλλά λέμε, όχι πιωτό, όχι ποτό, πριν χάσουμε τη μόνη. Είναι κανόνας απαράδοτος. Κι όμως, ο Έλληνας, παρόλο που είναι παραβάσεις, ή μάλλον οι ποινές είναι πολύ αυστηρές, δεν συμμορφώνεται. Συνεχίζει ακάθεκτος. Άρα λοιπόν είπαμε ταχύτητα, είπαμε αλκοόλ, είπαμε, θα πούμε την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, που έχει ένα συνήθειο Έλληνας, αν δεν μας βλέπει κανένας αστυνομικός ή κανένας άλλος, θα το περάσουμε το πρωινό, δεν πειράζει. Με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του, τη ζωή αλλανών. Οδηγούμε και μιλούμε στο κινητό. Αυτή είναι η γνωστή απόσπαση προσοχής. Όταν οδηγάμε και μιλάμε στο κινητό, αναπόφευκτα η προσοχή μας τρέφεται σε αυτό που μιλάμε. Και όχι στο πεδίο το οπτικό που έχουμε μπροστά μας, είναι ένας σοβαρός λόγος να αποκάλυψουμε το τροχαίο ατύχημα. Είναι μια παράβαση η οποία οδηγάει στο τραυματισμό και θάνατο. Άλλο είδος παραβάσεις. Άλλη παράβαση είναι το επικίνδυνο προσπέρασμα. Το παράνομο προσπέρασμα. Είναι οι πρωτοκλασσάρικες παραβάσεις στις οποίες έχει ροπή ο ένας οδηγός. Αυτή είναι η απάντησή μου όσον αφορά τις παραβάσεις πιο εύκολα που πέφτει ο ένας οδηγός. Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των παραβάσεων? Τα αποτελέσματα αυτών των παραβάσεων. Οι παραβάσεις αυτές προβλέπουν, μάλλον ο νομοθέτης έχει προβλέψει αυστηρότερες ποινές. Δηλαδή, για το θέμα, επειδή προέρχομαι και από την τροχεία, έχω διατηρήσει πολλά χρόνια και ανήκω στην τροχεία, εδώ είμαι προσωρινά διοικητής, μέχρι να ουτέρας. Η παραβίαση του αλκοόλ έχει διακυμάνσεις, δηλαδή έχουμε τριών λογιών παραβάσεις. Η πρώτη παράβαση όταν σε πιάνει ο τροχονόμος
να έχεις ένα ποσοστό που στάξεις από 0,20 μέχρι 0,40 εκατοστά με την εκπνοή αέρα με το αλκοολόμετρο, είναι 200 ευρώ πρόστιμο. Πάνω από 0,40 μέχρι 0,60 είναι 700 ευρώ πρόστιμο και 3 μήνες θα φέρεις το δίπλωμα. Και πάνω από 0,60, αυτό σημαίνει ότι κάποιος έχει πιει πολύ, τον οδηγούμε στο αυτόχωρο, στο κρατητήριο, για να δικαστεί από τον εισαγγελέα, άμεσα. Εκεί η ποινή μπορεί να φτάσει πάνω από 1.500 ευρώ και χάνει το δίπλωμά του για 6 μήνες, όχι για 3. Πέραν των ποινών που βάζει το δικαστήριο. Άρα, οι ποινές είναι αυστηρές. Αν κάποιος παραβάλλει, πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρετε, παιδιά, υποπέσει στη δεύτερη φορά στην ίδια παράβαση για το αλκοόλ μέσα στο έτος, το αφαιρούμε για 5 χρόνια το δίπλωμα. Δηλαδή για 5 χρόνια είναι άνεργος και να δουλεύει, θα πει στην ανεργία. Γιατί ένα ο οποίο εργάζεται και θέλει το δίπλωμα, αν το χάσει για 5 έτη, εξυπακούγεται ότι ο εργοδότη του θα τον απολύσει. Και δεν είναι. Άρα οι συνέπειε αυτή τη παράβαση είναι πολύ σοβαρέ. Η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη είναι 700 ευρώ πρόστιμο, 2 μήνες θα φέρεις το δίπλωμα, η παρεπόμενη ποινή. Δηλαδή έχεις το χρηματικό, αλλά έχεις ήδη να φέρεις το δίπλωμα. Η ανήλικη οδηγή λοιπόν, με το νέο κώδικα τιμωρούνται και αυτοί διοικητικά, δηλαδή πέφτει ποινή χρηματική και στα ανήλικα. Ανοίξτε τα αυτιά σας σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, ναι. αλλά τιμωρούνται και οι γονείς πλέον. Πώς ένα αυτοκίνητο, πώς ένα μηχανάκι το οποίο είναι νόμιμα ως κυκλοφορία, με πινακίδες, με άλλες κυκλοφορίες θεωρημένες, τιμωρείται ο κάτοχος, γιατί ο κάτοχος ερωτάται πώς περιήλθε, πώς ήρθε στα χέρια του παιδιού το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι. Οπότε ο εισαγγελέας ανηλίκων τιμωρεί τον ανήλικο πέρα των 200 ευρώ, γιατί είναι 200 ευρώ το πρόστιμο για κάποιον που δεν έχει δίπλωμα για οδηγάει. Αυτό δεν υπήρχε παλιά, τώρα θεσπίστηκε. Μηνύεται εξτρά το εκδικάζεται ενώπιον της εισαγγελέως ανηλίκων και ο νεαρός ανήλικος και ο πατέρας, που ασκούν την κυδαιμονή. Αυτές είναι οι ποινές που πέφτουν από την δικαιοσύνη. Έχουμε το τραγικό προνόμιο να είμαστε, όπως σας είπα, να κατέχουμε μετάλλιο και αυτό μεταφράζεται πώς. Κάθε χρόνο τουλάχιστον 1.200, 1.150 με 1.250 συνάνθρωποι μας χάνονται το χάρτη. Και σκοτώνονται σε τρόικα ατυχήματα. Συγκλονιστικό νούμερο. 17.000 συνάνθρωποι μας τραυματίζονται σε τρόικα ατυχήματα. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα μιλάμε για επικράτεια, στατιστικά. Από τους 1.250 λοιπόν νεκροί, 17.000 τραυματίες, εκ των οποίων τουλάχιστον 4.500 είναι ανάπηροι διαβίου. Δέστε τώρα νούμερα, παιδιά, συγκλονιστικά. Όταν λέμε 1.250 περίπου νεκροί το χρόνο, συν τους 17.000 τραυματίες, συν τους 4.500 μονίμως ανάπηρους, ούτε στο καρτζάκι για όλη τη ζωή. Μιλάμε ότι κάθε χρόνο μια κομμόπολη δέχεται πλήρωμα.